Πάμε να ξεκινήσουμε στην ουσία τη συζήτηση με την πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίων, την κυρία Μαρία Νάκα, για το νέο νομοσχέδιο που αφορά τις σχέσεις των γονέων και την συνεπιμέλεια, τις σχέσεις των γονέων μετά το διαζύγιο και την συνεπιμέλεια, το νομοσχέδιο Τσιάρα. Ξεκινήσατε να λέτε, κυρία Πρόεδρε, ότι ο Υπουργός, αν άκουσα καλά, ο κύριος Τσιάρας, δεν σας κάλεσε να συζητήσετε, να καταθέσετε προτάσεις για αυτό το σχέδιο νόμου. Αυτό αρχίσατε να λέτε? Όχι για το σχέδιο νόμου, αλλά για την νομοπαρασκευαστική. Συνήθως στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή διαφόρων νομοσχεδίων και ειδικά μεγάλου ενδιαφέροντος θεμάτων, καλείται η Ολομέλεια να ορίσει κάποια μέλη για να την εκπροσωπούν και να μεταφέρουν προφανώς και τις απόψεις της. Σε αυτό το νομοσχέδιο δεν κλήθηκε η Ολομέλεια να ορίσει τα μέλη της, εκπροσώπους της, και δεν είχαμε την πραγματική εικόνα της πορείας της νομοπαρασκευαστικής και του πορίσματος στο τέλος, το οποίο το βλέπαμε να κυκλοφορεί κατά το δοκούν από διάφορες ομάδες, οργανώσεις, συλλόγους, αλλά δεν το είχαμε δει έτσι όπως πραγματικά τελικά βγήκε στη δημοσιότητα από το ίδιο το Υπουργείο. Για πάμε τώρα να δούμε πλεονεκτήματα. Αυτό είναι ένα φάουλ ουσιαστικά του Υπουργείου, γιατί πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό ζήτημα που ταλανίζει κάθε οικογένεια, θα έλεγα. Κάθε οικογένεια. Αναφορικά τώρα με το νομοσχέδιο, αν είναι καλό ή κακό, κάθε νομοσχέδιο που έρχεται μετά από, κάθε τέτοια μεταρρύθμιση που έρχεται μετά από 40 χρόνια, σίγουρα θα είναι καλή, κύριε Ντόκα. Δηλαδή είναι επιβεβλημένη. Από το 83 είχαμε το προηγούμενο, έτσι. Το 83, η μεγάλη αλλαγή που έφερε το Πασόκ ουσιαστικά είναι αυτό το άνοιγμα στην κοινωνία, στην οικογένεια και στην ισότητα των δύο φύλων. Mm-hmm. Αυτό ήταν πραγματικά τότε κάτι πολύ ενθουσιώδες για, για τους Έλληνες. Αυτό που πετύχανε. Άρα τώρα εδώ τι έχουμε μπροστά τώρα, μας. Εδώ τι είχαμε. Έχαμε ανάγκη να αρχίζουν να αντιμετωπιστούν με αυτό το νομοσχέδιο, με αυτή τη μεταρρύθμιση, αυτές οι στρεβλώσεις που διαμορφώθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Και όπως εξελίχθηκε η ζωή, χρειαζόταν και να εξελιχθεί μαζί και οι κοινωνικές σχέσεις. Ναι, έχετε δίκιο. Ακριβώς. Και το νομοσχέδιο και ο νόμος για τις σχέσεις γονέων και το έκνον. Όμως, έχουμε κάποια θετικά σημεία και θα αρχίσω από τα θετικά. Mm-hmm. Εκτός αν θέλετε να αρχίσω από τα αρνητικά. Αρχίστε από τα θετικά, γιατί η Ολομέλεια έχει αρνητική γενικά άποψη. Η Ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων, έτσι. Θα σας τα πω στο τέλος. Είναι θετική σε τι? Είναι θετική στο ότι το νομοσχέδιο αυτό προκρίνει και προτρέπει τους γονείς να μιλάνε μεταξύ τους και να ενισχύουν τη σχέση του τέκνου με τον γονέα που δεν διαμένει μαζί του. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό. Το ορίζει σαφώς η διάταξη. Είναι πολύ σημαντικό ότι αναγνωρίζει τη γονική μέρημνα και στους πατεράδες που αναγνώρισαν εκούσια το τέκνο τους και ή το διεκδίκησαν την αναγνώριση δικαστικά, την αναγνώρισή τους. Για τέκνα εκτός γάμου, ναι, ναι. Ναι, εκτός γάμου, ναι. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό ότι οι σημαντικές αποφάσεις για το παιδί λαμβάνονται από κοινού και πλέον αποτυπώνονται και στο κείμενο του νόμου. Ναι. Πολύ σημαντικό. Είναι επίσης σημαντικό ότι από τη διατύπωση του νόμου η επικοινωνία με το τέκνο πάβει να είναι μόνο δικαίωμα, γίνεται και υποχρέωση του γονέα που δεν διαμένει μαζί του. Γιατί mm-hmm. ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που δεν τηρούν την επικοινωνία. Σωστά. Εντάξει. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι καθορίζονται οι περιπτώσεις της κακής άσκησης της γονικής μέρημνας. Και αυτή πολύ σημαντική mm-hmm. είναι η καθιέρωση των περιπτώσεων. Και ένα ακόμη, ότι θεσπίζεται πλέον και ότι περιορίζεται η επικοινωνία και φυσικά η γονική μέρημνα των γονέων που έχουν υποπέσει σε αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας. Ναι. Και εκεί υπάρχει βέβαια μια διαφορά και ένας προβληματισμός εκ μέρους μας. Για κακοποιητικούς γονείς, ναι. Για την προσβολή της γενετήσιας ελευθερίας. Μάλιστα. Όταν κάποιος λοιπόν έχει καταδικαστεί για να καταδικαστεί αμετάκλητα για προσβολή της γενετήσιας ελευθερίας, θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια. Σωστά. Άρα πρέπει να ακουστούμε σε αυτό το θέμα και να γίνει δεκτή η άποψη της Ολομέλειας που έχει κατατεθεί ότι θα πρέπει να περιορίζεται η επικοινωνία ή να γίνεται υπό όρους για τον γονέα που τελεσίδικα διώκεται, προσέξτε, mm-hmm. Παραπέμπεται δηλαδή για αδίκημα προσβολής της γενετήσιας ελευθερίας.
Μάλιστα. Δεν μπορεί να επιτρέπεται, με άλλα λόγια να το πω απλά, σε έναν γονέα που παρενόχλησε σεξουαλικά το τέκνο του, δεν μπορεί να επιτρέπεται μέχρι να τελεσιδικήσει δικαστικά όχι, η υπόθεσή όχι, του. Δεν λέμε αυτό, μέχρι να τελεσιδικήσει η παραπομπή. Δεν μπορεί του. Να επιτρέπεται να επικοινωνεί με το παιδί του. Είναι ακριβώς, απλό. Ναι. Ναι. Ή σωστό. Μπορεί να ορίσει το δικαστήριο να επικοινωνεί παρουσία κάποιου. Μάλιστα. Και αυτό ναι. Μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, αυτά είναι τα θετικά. Πάμε στα αρνητικά. Τα συγκαταλέγουμε στα θετικά. Στα αρνητικά. Στα αρνητικά, επίσης ένα άλλο γενικότερο θετικό είναι η ομπρέλα. Η ομπρέλα ότι θέλουμε και τους δύο γονείς να ενδιαφέρονται για το παιδί. Σωστό. Ναι. Και αυτό. Mm-hmm. Τώρα στα αρνητικά. Τα αρνητικά που έχουμε επισημάνει και θέλω να σας τονίσω ότι ήμουν μέλος της Επταμελούς Επιτροπής της Ολομέλειας που μελέτησε και συνέταξε τις απόψεις της Ολομέλειας και οι οποίες παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή στη Βουλή από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλίας, τον Δημήτρη τον Δημητρόπουλο. Άρα έχετε εντρυφήσει το θέμα, έχει σημασία η άποψή ναι, σας. Ναι, έχουμε εντρυφήσει πραγματικά ναι, και είχαμε μαζί μας και τον επίκουρο καθηγητή του Οικογενειακού Δικαίου, τον Πάνο τον Νικολόπουλο, οπότε ωραία. Είχαμε και έρθει σε επαφή και μία συνεδρία την αφιερώσαμε στην πρόεδρο της Ελληνικής Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας. Ωραία. Πάμε τώρα στα θετικά, τα ολοκληρώσαμε, πάμε στα αρνητικά. Τα αρνητικά. Τώρα, τα αρνητικά είναι ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έρχεται και προτάσει τις αρχές και τα κριτήρια του συμφέροντος του τέκνου, τα προτάσει και τα κάνει γονεϊκά. Δηλαδή, δεν προτάσει το συμφέρον του τέκνου με παιδοκεντρικό χαρακτήρα, αλλά με γονεϊκό χαρακτήρα. Δεν προσπαθεί να βρει ποιοι είναι οι κατάλληλοι γονείς για να, για να ασκήσουν το ρόλο έτσι, και να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις και στις ευθύνες που απορρέουν από, από το ρόλο του έχοντος στην επιμέλεια του τέκνου. Αλλά μένει μόνο στο να αποτυπώνει ποιος γονέας πρέπει, ότι ο γονέας και οπωσδήποτε πρέπει να είναι κατά το ίμιση με το τέκνο του. Εξίσου δηλαδή και οι δύο γονείς. Mm-hmm. Εκεί βρίσκεται η μεγάλη μας διαφορά και ο μεγάλος μας προβληματισμός και τον ξέσαμε στην συγκεκριμένη συνεδρίαση που είχαμε τι κάνει. Τι μπορεί να προκαλέσει αυτό που λέτε, αυτό το αρνητικό, τι μπορεί να προκαλέσει. Τι μπορεί να προκαλέσει. Καταρχάς μπορεί να προκαλέσει μία απόφαση όπου ο δικαστής να μοιράσει την επιμέλεια του τέκνου σε ημέρες και σε εναλλασσόμενη κατοικία. Να. Αυτό δεν συνέβαινε. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε ένας δικαστής να καταλήξει να μοιράσει και με το ισχύον πλαίσιο θα μπορούσε να καταλήξει να μοιράσει την επιμέλεια. Δεν απαγορευόταν δηλαδή να δώσει συνεπιμέλεια το ελληνικό δικαστήριο. Θα μπορούσε να το κάνει. Αλλά η εναλλασσόμενη... Δεν το έκανε ποτέ όμως, έτσι. Δεν το έκανε ποτέ. Ναι. Το κάναμε όμως συνενετικά, κύριε Ντόκα. Αυτό ναι. Είναι πολύ σημαντικό σωστό, να το πούμε. Ότι οι δικηγόροι αυτό, μεταξύ ναι. Μας και όταν εκπροσωπούσαμε τους, και εκπροσωπούμε τους γονείς, προσπαθούμε και συνενετικά πάντα βάζουμε μπροστά το συμφέρον του τέκνου, την έλλειψη αντιδικιών, τον παραμερισμό των διαπληκτισμών για να φτάσουμε σε ένα σημείο προστασίας του τέκνου και διαβίωσης και με τους δύο γονείς του ή δυνατόν. Αλλά το να φτάσουμε στην εναλλασσόμενη κατοικία θα δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα. Και θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα όχι στους γονείς που είναι ένα βήμα πριν τη συνεννόηση, αλλά σε εκείνους τους γονείς που δεν μιλάνε καν μεταξύ τους, που δεν σέβεται ο ένας τον άλλον, που ακόμη και μπροστά στην έδρα του δικαστηρίου δεν μπορεί να παραμερίσουν τον εγωισμό τους. Να. Αυτό μάλιστα. Είναι το μεγάλο ζήτημα και τελικά εκεί βλέπουμε ότι ικανοποιεί τον εγωισμό των γονέων και όχι κατανοώ το συμφέρον το του τέκνου. Και αν άρα αυτό, εν κατακλείδη, αν, και λέγατε, αν αυτό είναι προς το συμφέρον του να έχει εναλλασσόμενη κατοικία. Ασχολείται δηλαδή περισσότερο με τους γονείς, ίσως κυρίως με τους γονείς, ίσως και συνολικά με τους γονείς και όχι με τις ανάγκες του παιδιού. Που τι έχει ανάγκη το παιδί? Το κατανοώ. Αγάπη, ηρεμία, σταθερότητα, ενδιαφέρον. Αυτό νομίζω ότι μάλιστα. Έχει. Εν κατακλείδη λοιπόν είστε λοιπόν, αυτό απέναντι. Είναι το ένα. Λοιπόν, η διάταξη που προβλέπει ότι η επιμέλεια θα εξακολουθήσει να ασκείται όχι μόνο από κοινού αλλά και εξίσου. Εκεί είναι η διαφοροποιός
διατύπωση. Και τη δεύτερη διατύπωση είναι η διάταξη που καθιερώνει το τεκμήριο του 1/3 του συνολικού χρόνου του τέκνου ως ελάχιστου χρόνου επικοινωνίας του δια φυσικής παρουσίας με το γονέα με το οποίο δεν θα διαμένει το τέκνο. Mm-hmm. Εδώ πάλι μπορεί να καταλήξουμε σε άστοχες αποφάσεις που οδηγούν στη συμπλήρωση, στην προσπάθεια διαφόρων γονέων που υπάρχουν τέτοιοι να συμπληρώσουν το, στην προσπάθειά τους να συμπληρώσουν το 1/3 του χρόνου, να αρχίσουν να παίρνουν όλα τα Σαββατοκύριακα αυτοί, τις διακοπές του Πάσχα, τις διακοπές των Χριστουγέννων, τις διακοπές του καλοκαιριού. Δεν είναι αυτό παιδοκεντρικό νομοσχέδιο. Να. Δεν είναι αυτό προσπάθεια να δημιουργήσουμε. Θα μπορούσε να μην είναι τρίτο. Θα μπορούσε, λέτε, να μην είναι ρητός καταγεγραμμένο στο νέο νόμο 1/3, αλλά θα μπορούσε να ήταν με περιγραφικό, τρόπο. Ή όσο το δυνατόν περισσότερο, ή όπως ακριβώς το είπαμε και εμείς στην Επιτροπή, θα μπορούσε να είναι αυτή η διάταξη με το 1/3, θα μπορούσε να είναι ενίσχυση της επικοινωνίας. Θα μου επιτρέψετε λίγο να το βρω. Ναι, ναι. Θέλετε να δείτε την ακριβή διατύπωση. Την ακριβή πρόταση που κάναμε. Ναι. Για να μπορέσει να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στη διάταξη αυτή. Mm-hmm. Γιατί είχαμε κάνει μια ωραία πρόταση. Ωραία. Αν δεν βρείτε την ακριβή διατύπωση, θα το βρω. Θα το βρω και θα σας το πω ακριβώς ποια είναι η δική μας πρόταση. Αυτή λοιπόν είναι ακόμη, αυτός είναι ένας ακόμη προβληματισμός μας. Μάλιστα. Γιατί όμως, να τον εξηγήσουμε αυτόν, ο προβληματισμός αυτός έγκυται στο ότι αυτοί οι γονείς που καταλήγουν τελικά με μεγάλη ένταση και μεγάλες αντιδικίες στα δικαστήρια δημιουργούν και μεγάλες εντάσεις και στα παιδιά. Μάλιστα. Αυτή είναι λοιπόν η δυνατότητα, η επιβολή του 1/3 ως τεκμηρίου. Που πρέπει να περνάει με τη σαφήνεια του αριθμού, με την αριθμητική σαφήνεια, ναι. Ναι, θα αρχίσει λοιπόν να δημιουργεί τον γονείς δύο ταχυτήτων. Τον γονέα που θα είναι στο πρόγραμμα του παιδιού, που θα του λέει διάβασε, κάνε τα μαθήματά σου, πήγαινε στο σχολείο, πλήσου, ντύσου, κάνε ό,τι πρέπει να κάνει ένα παιδί της ηλικίας του για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ηλικίας του. Ενώ ο άλλος γονέας που θα έχει μόνο τις ελεύθερες ημέρες θα είναι ο γονέας της γιορτής, της χαράς. Μάλιστα. Γιατί δεν θα θέλει και δεν θα μπορεί να υπακούει το παιδί σε ένα πρόγραμμα που θα του ορίζει ο κακός γονέας. Και δημιουργούνται ζητήματα. Ακριβώς. Η λύση λοιπόν δεν είναι αυτή με την επιβολή. Η λύση είναι, όπως την είπε και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, ότι το συμφέρον του τέκνου πρέπει να αξιολογείται από το δικαστήριο εξατομικευμένα σε κάθε περίπτωση. Δεν ξέρω όμως αν ο δικαστής μπορεί με τόσες υποθέσεις που έχει, ή αν θέλει κιόλας, ή αν έχει και τις ειδικές γνώσεις για να μπει σε μια εξατομικευμένη διαδικασία σε τέτοιες υποθέσεις. Υπάρχει ένας θεσμός οικογενειακών δικαστηρίων στο εξωτερικό, σε κάποια κράτη του εξωτερικού. Εδώ βέβαια με τους λίγους δικαστές που έχουμε, δεν ξέρω αν μπορούμε να φτιάξουμε οικογενειακά δικαστήρια. Εμείς στην περιφέρεια δεν είναι εύκολο να έχουμε οικογενειακό δικαστή. Μάλιστα. Οικογενειακά δικαστήρια. Όμως στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα υπάρχουν. Α, υπάρχουν οικογενειακά δικαστήρια στην Ελλάδα. Μάλιστα. Δεν λέγονται οικογενειακά, αλλά υπάρχουν δικαστές που λαμβάνουν υποθέσεις, τους αναθέτει υποθέσεις οικογενειακού δικαίου. Κατανοώ. Δεν και έχουν μια ειδίκευση αποκτήσει από την εμπειρία. Άρα, εν κατακλείδη, κλείνοντας, κυρία Πρόεδρε, τι θα λέγαμε για αυτό το νομοσχέδιο στον κόσμο που μας ακούει, με τη δική σας οπτική? Ότι χρειάζεται βελτιώσεις. Mm-hmm. Αυτό στα σημεία, εγώ, στα αρνητικά σημεία που αναλύσατε. Αυτά τα τρία σημεία που σας είπα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αλλά να πούμε ότι ορθώς η κυρία Κεφαλογιάννη και η Γιαννάκου καταθέτουν τις απόψεις τους. Νομίζω ότι καθυστέρησαν. Θα έπρεπε να το κάνουν λίγο πιο σύντομα, λίγο πιο νωρίς. Μαζί με όλους εμάς που αρχίσαμε να τοποθετούμαστε και να διαμαρτυρόμαστε για το ποιο είναι τελικά το πόρισμα της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής. Αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι κρατάει την υπερβολή που λέει ότι πρέπει να μην έρθει καθόλου και να το αποσύρει η κυβέρνηση, γιατί και αυτό είναι υπερβολή.
Είναι σε καλό, κινείται σε καλό δρόμο το νομοσχέδιο, θέλει βελτιώσεις, έχουν καταθέσει πραγματικά όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και πολύ σημαντικοί άνθρωποι που έχουν γνώση, έχουν καταθέσει πολύ καλές απόψεις. Αν μέναμε λίγο ακόμη στη διαβούλευση και είχαμε και έναν υπουργό που να θέλει να ακούσει, πιστεύω ότι θα φτάναμε σε πιο αποτελεσματικό νομοσχέδιο. Μάλιστα. Θα συζητήσουμε και για την πολιτική, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που έχετε ασχοληθεί με τα κοινά και ο Δικηγορικός Σύλλογος είναι μια ενασχόληση με τα κοινά, συνδικαλιστική. Με ενδιαφέρουν οι απόψεις σας και γενικότερα. Σήμερα ήθελα να συζητήσουμε μόνο για την συνεπιμέλεια. Θα συζητήσουμε για την πολιτική, γιατί ακούω τελευταία και από διάφορες πλευρές ότι κινούμενοι ως πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου έχετε αποκτήσει μια προστιθέμενη πολιτική αξία. Θέλω να πω, κινείστε πολύ πολύ σοβαρά και αποκτάτε μια προστιθέμενη πολιτική αξία και η οποία μπορεί να βρεθεί το επόμενο διάστημα στα πολιτικά πράγματα του τόπου εδώ, τοπικά, κεντρικά. Θα συζητήσουμε, θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Κινήστε σωστά πάντως ως πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου και πολιτικά. Μου αρέσει, κύριε Ντόκα, να είμαι χρήσιμη και να προσφέρω. Σας ευχαριστώ. Βγαίνει από μέσα μου, μόνο αυτό θα σας πω. Να είστε καλά, κύριε Ανάκα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε σε κάτι άλλο. Ανυπομονούν να βρεθούν και να αγκαλιάσουν τους συγγενείς τους οι ηλικιωμένοι που φιλοξενούνται στα γυροκομεία